Μέλι, το χρυσό γλυκό της φύσης. Και πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσουμε, αφού είναι γνωστό από αρχαιοτάτων χρόνων ως ένα φυσικό προϊόν με σπουδαίες διαιτητικές, βιολογικές και φαρμακευτικές ιδιότητες. Συνοδεύει τις διατροφικές συνήθειες εκατομμυρίων ανθρώπων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα τελευταία 5 χρόνια τα ποσοστά εξαγωγών μελιού στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί σημαντικά. Από το 2009 μέχρι τώρα έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εξαγωγές μελιού, γιατί καταφέραμε με το να μάθουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και τυποποιητές το ελληνικό μέλι, να εκτιμήσουν την αξία του και έτσι έχουν υπερδιπλασιαστεί. Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβρη του 2013 είχαν εξαχθεί περίπου 1.300 τόνοι, ενώ να φανταστείτε το 2009 ήμασταν κοντά στους 600. Το θυμαρίσιο αλλά και τα δασόμελα από έλατο, πεύκο, βελανιδιά, καστανιά είναι τα μέλια που έχουν κερδίσει τους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα τους Γερμανούς και τους Άγγλους, των οποίων οι χώρες σημειώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Οι δισεύρετες θέσεις εργασίας, σε συνδυασμό με το δέλεαρ των εξαγωγών, ήταν οι λόγοι που οδήγησαν αρκετούς νέους επαγγελματίες στη μελισσοκομεία. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, Βασίλειος Ντούρας, διατηρεί τις επιφυλάξεις του για την επιλογή των νέων. Υπάρχει ενδιαφέρον, το όχι ανάγκη ο κλάδος να υπάρξει ανανέωση στους ασχολούμενους με τη μελισσοκομεία κλπ. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και μεγάλος αποπροσανατολισμός. Δηλαδή, έχουμε το φαινόμενο ότι αφού δεν έχουμε τι να κάνουμε, ας μπούμε στη μελισσοκομεία. Αλλά είναι δύσκολη δουλειά, χρειάζονται χρήματα και πολύ γνώση. Και δεν είναι στάνταρ κάθε χρονιά θα βγάλουμε τόσο ή τόσο. Μπορεί να τύχουμε χρονιές που να είναι πολύ καλές και να μας πίνουν χρήματα και χρονιές που είναι καταστροφικές και να μην βγάζουμε τα έξοδα. Γι' αυτό είναι ευκαιρία να πω ότι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομεία πρέπει να αποκτήσουν πρώτα γνώση και να ξέρουν καλά ότι οι συνθήκες της δουλειάς είναι αντίξεις. Δεν είναι η δουλειά της καλοπέρας. Επόμενος στόχος είναι οι γύροι και ο βασιλικός πολιτός να ενταχθούν στον κώδικα τροφίμων και ποτών, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν και να κερδίσουν και αυτά με τη σειρά τους το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών.